Τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής παραμένει ο Λάκης Γαβαλάς, καθώς δεν υπάρχει θέση στις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι γεμάτες. Μέσα από τα κρατητήρια ο σχεδιαστής μιλάει στον Άλφα και τον Δημήτρη Περγελή. Έχω αφήσει ένα κενό στην επαγγελματική μου δραστηριότητα, στην οποία θέλω να γυρίσω το γρηγορότερο και να ανακτήσω δυνάμεις και οικονομικά εφόδια ώστε να αποπληρώσω οτιδήποτε είναι και πρέπει να αποπληρώσω. Εάν έκανα λάθη, να επανορθώσω, λέει ο γνωστός μόδιστρος αναφερόμενος στα χρέη του. Αφήνει ωστόσο εχμές για συνεργάτες του. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι σε μια επιχείρηση υπάρχουν οικονομικοί διευθυντές, υπάρχουν λογιστές, υπάρχουν στελέχη, τα οποία πρέπει να δείτε, τα αποτελέσεις τους, τα έτσι και τα αλλιώς τους, για να δούμε τι γίνεται. Τα χρέη σας είναι πολύ μεγάλα και σας έχουν συλλάβει τρεις φορές, επισημαίνουμε στο σχεδιαστή μόδας. Το γεγονός ότι σας άφηναν ελεύθερο και σας ξαναπιάνουν, σας ξαναφύγουν όλα... Δεν με άφηναν ελεύθερο ποτέ και για κάτι που δεν έπρεπε. Και τώρα συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να είμαι ελεύθερος. Καταλάβατε. Αλλά επειδή ο Γαβαλάς μπορεί να πουλάει στα μίντια, ίσως για αυτόν τον λόγο να έκαναν ούτε και εγώ δεν ξέρω τι. Πρέπει ότι θα ξανασταθώ στα πόδια μου και θα ξανααποδείξω στον οποιονδήποτε ανακριτή, πελάτη, μίντια κτλ. Ότι εγώ είμαι εδώ, εάν και πώς δεν έχω κάνει λάθη να τα επανορθώσω.